συμπατριώτες, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα στο ζωφερό σκοτάδι που μας βύθισε η λέλαπα των διαδοχικών μνημονίων και της χούντας του τραπεζικού κεφαλαίου που οδηγεί στην απόγνωση το λαό. Ένα φως αχνοφέγγει στο βάθος του τούνελ. Είναι η νέα 17 Νοέμβρη που αναγεννιέται μέσα από τις τάχτες της. Το τιμωρό χέρι του λαού, μπαμ, μπουμ, μου έδωσαν άδεια ηλίθιοι για να βγω να ξεσκάσω. Ήμουν, λέει, καλό παιδί στη φυλακή με διαγωγή κοσμιωτάτη. Να! Τώρα ας έρθω να πιάσουν την πορδί μου. Τα χτυπήματα θα είναι συντριπτικά! Οχ, πού! Κάτσε το πιάσω. Άι, καλά το πιάσω, με πέρασε. Καταρχήν θα βρεθεί με ρουκέτα το καφενείο Καρφαγιάννη, μόλις τελειώσουν οι εργασίες ανακαίνησής του. Γιατί το Ξτοφέι Κουτσίνς, όπως θα δείτε, λάστηκε με τους Τούρκους φετεριστές της εδαφικής μας ακεραιότητος και φόρεσε κόκκινο φέση. Κουτσίνς είναι, κόσμου φέση φόρεσε, αλλά την καταδιά θα δει. Θα τοποθετήσω εκρηκτικό μηχανισμό στη σχολή οδηγών Μιχάλη Ασφράνη, γιατί αυτός ο τρελός υποδίεται το σωσία μου. Όπου κι αν πάω, όπου κι αν βρεθώ, με βλέπω μπροστά μου, κοντεύω να τρελαθώ. Θα ρίξω βόμβα σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, γιατί αυτό δεν είναι συμβούλιο, χαύρα Ιουδαίων είναι. Αλλά φταίτε εσείς, δεν θα μάθετε ποτέ να ψηφίζετε κουτουρνίθια. Θα παγάγω τον δήμαρχο Λέσβου, του μεγαλύτερου κακοκρατικού δήμου της Ελλάδος, και θα ζητήσω υπέρογκα λίτρα για την απελευθέρωσή του. Να τον κρατήσεις το Δημητράκη, εγώ θα στον κάνω δώρο. Και σαν τα μάτια να τον φλάξ, μη χάσουμε του σπόρου. Μάλλον δεν θα νοιαστεί κανείς για την απαγωγή του. Ούτε 3 και 60 δεν θα πάρω.